Στην τηλεοπτική εκπομπή «Ανάδειξέ το» έχουμε μαζί μας την κυρία Πία Χούνη. Καλησπέρα. Είμαστε ευτυχείς που σας έχουμε μαζί μας. Αισθάνομαι και εγώ όμορφα που είμαι κοντά σας στο «Ανάδειξέ το», Άννα. Η Πία είναι κάτοχος διδακτορικού στο θέατρο και στο δράμα, συγγραφέας και ασκεί και τη φιλοσοφική πρακτική. Ήταν επίσης προεδρεύουσα στο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας που τελέστηκε πρόσφατα στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και αυτή τη χρονιά ήταν αφιερωμένο στον Αριστοτέλη. Θα θέλετε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες για τη φιλοσοφική εργασία και τις δράσεις σας? Η φιλοσοφική μου εργασία εστιάζεται στη φιλοσοφική πρακτική. Αφορά διεθνή ρεύματα, όπου συνήθως οι συμμετέχοντες έχουν ένα πανεπιστημιακό υπόβαθρο και κάνουν θεωρητική φιλοσοφία, αλλά εστιάζουν τις δράσεις τους σε πρακτικό επίπεδο. Και αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι και εγώ χρησιμοποιώ τους σοκρατικούς διαλόγους, κατά τους οποίους γίνεται συζήτηση σε ομάδες, και με αυτή τη μέθοδο συζητάμε πώς να αναπτύξουμε τις ιδέες μας και τη σκέψη για τον κόσμο, αρετές, αξίες κτλ. Σχεδόν τα πάντα μπορούν να αποτελέσουν μέρος αυτού του σοκρατικού διαλόγου. Ταυτόχρονα, διατηρώ τη φιλοσοφική συμβουλευτική μου, όπου συναντώ ανθρώπους με ερωτήματα στο μυαλό τους, όπως ερωτήματα για το θάνατο ή παρόμοια, και συζητάμε για αυτά μαζί και προσπαθούμε να ανακαλύψουμε με ένα φιλοσοφικό τρόπο τι σημαίνει αυτό για τη ζωή τους. Μέσα από αυτή την κίνηση υπάρχουν φιλοσοφικές δράσεις για παιδιά, για παράδειγμα. Κάποια άτομα κάνουν φιλοσοφική πρακτική σε νοσοκομεία, στους κρατούμενους σε φυλακές, σχεδόν παντού. Αλλά έχετε επίσης μεταφράσει στα φιλανδικά ποίηματα της κυρίας Κατερίνας Ηλιοπούλου. Μπορείτε να μας πείτε πώς συνδέεται αυτό με την αγάπη σας για την ποίηση? Για μένα η ποίηση είναι τα πάντα. Είναι η καρδιά της ζωής, γιατί κατά κάποιο τρόπο η ποίηση είναι πραγματικά φιλοσοφική. Διότι μας προσεγγίζει με έναν αφηρημένο τρόπο τη σκέψη μας για τη ζωή και χρησιμοποιεί τη γλώσσα σε ένα αφαιρετικό επίπεδο. Είναι όμορφο. Είναι ένας τρόπος για να δημιουργήσει κανείς ζωή, τις εμπειρίες μας και άλλα. Ήταν υπέροχο να δουλεύω με την Κατερίνα Ηλιοπούλου. Συναντηθήκαμε πριν από 1,5 χρόνο. 5 μεγάλοι ποιητές ήρθαν στη Φιλανδία και το περιοδικό το οποίο δημοσιεύει τα ποίηματά τους μου ζήτησε να μεταφράσω και έτσι αρχίσαμε να συνεργαζόμαστε. Πέρυσι η Κατερίνα επισκέφθηκε το Λαχτί, που πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη διεθνή συνάντηση συγγραφέων. Και μετέφρασα περισσότερα ποίηματά της για το γεγονός αυτό. Αυτή την περίοδο διαβάζω το καινούργιο της βιβλίου και είμαστε σε συνομιλίες για πιθανή μετάφραση ολόκληρου του καινούργιου της βιβλίου, γεγονός που ενδιαφέρει πολύ τον εκδότη της. Ανοίγεται για μένα μια καινούργια προοπτική για να κατανοήσω την ελληνική κουλτούρα και την ελληνική γλώσσα. Είναι υπέροχο. Συμμετείχατε σαν προεδρεύουσα στο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θα θέλατε να σχολιάσετε την εμπειρία σας? Ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία να είμαι εδώ. Ήταν απολύτως ένα πολύ σημαντικό συνέδριο και όπως αναφέρατε, αυτή τη χρονιά εορτάσαμε τον Αριστοτέλη. Ήταν πολύ συναρπαστικό που άνθρωποι από όλο τον κόσμο συνευρέθησαν για να μιλήσουν για τη φιλοσοφία του Αριστοτέλη, τη ζωή του και άλλα θέματα. Ο Αριστοτέλης είναι ο μόνος φιλόσοφος που επηρεάζει τη ζωή μας από την πλευρά της ηθικής. Ήταν πολύ ενδιαφέρον. Ήταν συναρπαστικό να ακούει κανείς τόσο ξεχωριστές διαφοροποιήσεις που αφορούν τη φιλοσοφία του. Ήταν συναρπαστικό επίσης να δώσω τη δική μου παρουσίαση εδώ, να αποκτήσω κάποιες νέες επαφές και να συναντήσω τους συνέδρους. Εργάζεστε επίσης με τραγωδίες και δικές σας εκθέσεις. Πέρυσι το καλοκαίρι παρουσιάσατε με τη δική σας ομάδα μια έκθεση εδώ στην Αθήνα. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα γι' αυτό, σας παρακαλώ? Εργάζομαι με τις ελληνικές τραγωδίες εδώ και 15 χρόνια. Πρέπει να πω πως ο Ευρυπίδης είναι ένας από τους αγαπημένους μου. Ενδιαφέρομαι για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να δοθούν οι ελληνικές τραγωδίες σε φιλανδικά θέατρα.
Προσπαθούμε να βρούμε πότε δόθηκε η πρώτη παράσταση στη Φινλανδία, τι συνέβη μετά από αυτό και ποια χρήσιμα στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν προσπαθώντας να αναπαραστήσουν τη μοντέρνα έκδοση αυτών των αρχαίων τραγωδιών. Γι' αυτό στην αρχή του χρόνου δημοσίευσα ένα βιβλίο και παρουσιάσα μια έκθεση στο Ελσίνκι, στο αντίστοιχο θέατρο Μουσέουμ. Λόγω της άρεστης σχέσης με το Φινλανδικό Ινστιτούτο εδώ και χρόνια, μας βοήθησαν πολύ με την έκθεση και σχεδιάζουμε να φέρουμε μικρά τμήματα της έκθεσης εδώ στην Αθήνα. Πέρυσι τον Οκτώβριο είμαστε εδώ και ανοίξαμε αυτή την έκθεση και ήταν πολύ συναρπαστικό να συναντήσουμε ανθρώπους εδώ και να ανοίξουμε όλα αυτά τα κομμάτια και να έχουμε την αλληλεπίδραση αυτή. Ελπίζουμε να έχετε πολύ όμορφα πράγματα και να προσπαθήσετε να ενεργοποιήσετε όλους τους πολιτισμούς και αυτή την εξωστρεφή επικοινωνία ανάμεσα στους δύο λαούς, το φινλανδικό και τον ελληνικό, και ελπίζω να συνεχίσετε με όλα αυτά τα ερευνητικά σχέδια που προσπαθείτε να κάνετε. Θα το κάνω. Αγαπώ την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ.